Саня крепка, и ставки наши быстры. Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στην πίστα Abbey σε μια κανονική μάχη. Η πιθανότητα να κερδίσουμε είναι 43% και βρισκόμαστε εδώ πέρα με ένα heavy tank ρωσικό, το οποίο είναι το KV2 Tiger X. Το KV2, όπως ξέρετε κάποιοι ή δεν ξέρετε κάποιοι, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κανόνι. Και όταν λέω πολύ μεγάλο θα σας πω τι εννοώ, θα δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά του. Είναι 152 χιλιοστών με διατριτικότητα 110 και φθορά 700, οπότε εάν κάνετε διάτριση, penetration σε κάποιο αντίπαλο άρμα, ο μέσος όρος σας θα είναι 700. Χρησιμοποιώ όμως τα high explosives, τα οποία έχουν διατριτικότητα 86 και φθορά 910. Βλέπετε από κάτω γράφει και το εύρος της έκρηξης, το οποίο είναι 3,66 μέτρα. Μέχρι και αυτή την απόσταση, εάν πέσει το βλήμα σας και σκάσει δίπλα από κάποιο άρμα, μέχρι και 3,66 μέτρα, μπορεί να του κάνει ζημιά. Φυσικά όσο πιο μακριά σκάει, τόσο λιγότερη θα είναι και η ζημιά, έτσι. Το καλύτερο είναι να καταφέρετε, όπως και με όλα τα βλήματα, να βρείτε τον αντίπαλό σας και να κάνετε penetration, να τρυπήσετε στην ουσία είτε το οποιοδήποτε μέρος του άρματος, είτε το hull είτε το turret, είτε το ίδιο το κανόνι, όχι στο ίδιο το κανόνι δεν μετράει, λάθος, γιατί στο ίδιο το κανόνι κάνετε ζημιά μόνο στο κανόνι. Τέλος πάντων, να τρυπήσετε οποιοδήποτε μέρος του άρματος, να περάσει μέσα το βλήμα σας και να κάνει ζημιά. Το συγκεκριμένο άρμα δεν είναι ένα άρμα, εδώ σημαδεύουμε ένα TAF 28, πολύ κακό άρμο το TAF 28, του ρίχνουμε και κάνουμε 210 damage μόνο. Δυστυχώς, δεν έκανε penetration λογικά, γιατί δεν πιστεύω ότι χτύπησε δίπλα. Θα το δούμε στα στατιστικά. Τι λέγαμε για το κανόνι. Όχι για το συγκεκριμένο άρμα γενικά. Δεν είναι ένα άρμα το οποίο σημαίνει ότι θα το πάρετε και κάθε φορά θα κάνετε παιχνίδια τα οποία πάνω κάτω θα είναι ίδια. Δηλαδή δεν είναι ένα TAF 140, ένα TAF 62, ένα mouse το οποίο λέτε θα πάρω και στο 90% των παιχνιδιών μου θα έχω πάνω κάτω την ίδια απόδοση. Είναι ένα άρμα το οποίο εκμεταλλεύεται καταστάσεις και θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε 3-4 εχθρούς μπροστά, βλέπουμε ένα VK3001 πάνω δεξιά, αλλά εγώ ήθελα να ρίξω σε αυτό το Omicron Yota Experimental, το οποίο εδώ μου δείχνει και λίγο το πλάι του. Βέβαια με τα high explosive βλήματα δεν έχετε τέτοιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εάν σας δείχνει το πλάι ή αν σας δείχνει την μπροστά πλευρά. Το θέμα είναι να το ρίχνετε σε σημείο που να μην έχει space armor, για να μην σκάει εκεί το βλήμα σας, και να το ρίχνετε και στο σημείο όπου είναι όσο το δυνατόν λιγότερο καλά θωρακισμένο. Εάν έχει κλείσει ή αν δεν έχει, δεν σας ενδιαφέρει. Για να δούμε τώρα με αυτό το 3001 τι θα κάνουμε. Το βλέπουμε λίγο, μας έριξε και μία, προφανώς δεν μας έκανε ζημιά γιατί βλέπουμε τα hit point μας είναι ίδια. Εδώ μπορούμε να του ρίξουμε, όχι, φοβήθηκα, σημαδεύω το GNR, του ρίχνω 329 πόντους. Ούτε σε αυτό έκανε penetration. Στο συγκεκριμένο όμως, τώρα που το ξαναβλέπω, πιθανό να μην έκανε penetration γιατί υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να το βρήκαμε στις ερπίστριες. Για να δούμε το 3001, θα δω άμα ρίξει. Δεν το σημαδεύω εδώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εδώ όμως θα το πετύχω γιατί κοιτάξτε, δεν κρύβεται όπως προηγουμένως. 635 πόντι και πάει το παλικάρι. Τι έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση? Έκανε το λάθος να μην κρυφτεί πίσω από ένα από τα δύο, μάλλον όχι ένα από τα δύο, να μην κρυφτεί πίσω από αυτό το άρμα που είναι εδώ πέρα κατεστραμμένο. Και γιατί είναι μεγάλο λάθος αυτό, ειδικά όταν σας ρίχνονται με high explosive κλίματα. Από κάποιο σημείο και μετά, KV2 reported, τέλος πάντων. Μάλλον για τον αντίπαλο θα λέει, έχει ο αντίπαλος KV2. Δεν έχει. Εμένα με κάνει report, δεν ξέρω γιατί. Τόκ μπροστά μας, ο καλύτερος φίλος του KV2, θα του ρίξουμε σίγουρα, θα του ρίξουμε, αν του κάνουμε penetration, δεν ξέρω. 883 πόντι, του κάναμε penetration σίγουρα. Λοιπόν, τι λέγαμε προηγουμένως για τα βλήματα. Από κάποιο patch και ύστερα, όταν ένα high explosive βλήμα πέφτει σε ένα κατεστραμμένο άρμα, δεν κάνει ζημιά στους γύρω. Οπότε αν πήγαινε να κρυφτεί εκεί πέρα και με το δεδομένο ότι δεν μπορεί να σημαδέψει πολύ καλά αυτό το κανόνι,
Dog. Υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει. 288 πόντι. Θεωρείται και low roll η βολή, αλλά βέβαια ήταν low roll γιατί δεν είχε άλλους πόντους στο Dog. Ξανά γυρνάμε στα high explosives. Παλιότερα μπορούσατε να ρίξετε πάνω στο άρμα το οποίο ήταν κατεστραμμένο και με το εύρος της ζημιάς που κάνουν τα high explosive να χτυπήσετε και τον αντίπαλο που έχετε εκεί πέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν κάνει ζημιά ακόμη και αν πέσει ένα εκατοστό δίπλα από τον αντίπαλο τον οποίο θέλετε να χτυπήσετε. Και εδώ τα βάζω και με το 3001, το οποίο δεν έκανε flank στο TOG, δηλαδή έπρεπε, εφόσον έβλεπε ότι εγώ είμαι εκεί πέρα και όχι θεωρητικά και πρακτικά είμαι αργό άρμα, έπρεπε αυτός να πάει πίσω από το TOG και να αρχίσει να του ρίχνει από εκεί. Αλλά τέλος πάντων. Έτσι που λέτε με τα high explosives. Και τώρα 13-6 είμαστε, εύκολο παιχνίδι, ένα όμικρο γιώτα το θέλω οπωσδήποτε. Ρίχνω πολύ γρήγορα τη βολή, 697 πόντι. Και να κάνουμε και έτσι αυτό που έχω δει και κάνουμε σε κάποια αυτά, ήθελα να είναι λίγο πιο σηκωμένο το κανόνι για να φαίνεται έτσι ηρωικά και ξέρω εγώ. Και πάει και το όμικρον γιώτα experimental, ένα παιχνιδάκι το οποίο ήρθε έτσι πολύ εύκολα και γρήγορα, ούτε που το κατάλαβα ας πούμε πως έκανα ένα πάρα πολύ καλό σκορ και πήρα ένα πάρα πολύ καλό παράσημο ή αριστείο ή βραβείο όπως θέλετε πείτε το, το οποίο θα δούμε ποιο είναι παρακάτω στα στατιστικά. Στα στατιστικά μας λοιπόν, και φυσικά είπαμε ότι βλέπετε αυτό το replay μόνο και μόνο για αυτό εδώ πέρα το παράσημο μαεστρίας άσος, όπως το λέει στα ελληνικά, Mastery Badge Ace Tanker, το οποίο το πήραμε επειδή με το KV2 μας κάναμε μια πάρα πολύ καλή μάχη, η οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχουν κάνει όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκεται μεταξύ του 99% και του 100% των καλύτερων μαχών, δηλαδή είναι στο κορυφαίο 1%. Δεν το είχα κάνει αυτό με το TOG. Βλέπετε ότι στην καρτελίτσα που ανοίγει γράφει νέο ρεκόρ. Δεν μπορώ να σας τη δείξω. Αν κινήσω τον κέρσορα δεν πηγαίνει στο σημείο που θέλω. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο αφού έκανα δύο ήττες με το KV2 που άρχισα να λέω δεν θα ξαναπαίξω άμα ξανακερδίσω, έκανα αυτό εδώ. Τώρα θέλετε να το πείτε τύχη κανονική, θέλετε να το πείτε ηρωνία της τύχης, τέλος πάντων. Περνάμε στα υπόλοιπα, Fire for Effect, αφού κάναμε Mastery Badge, λογικό είναι να έχουμε κάνει τουλάχιστον περισσότερο damage από όσο είναι τα hit points του δικού μας οχήματος. Duelist, Bruiser και φυσικά High Caliber, γιατί κάναμε το περισσότερο damage από όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες μας. Τώρα το φυσικά βγάλτε το, γιατί δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις Mastery Damage. Κάποια στιγμή αν βάζαμε κι άλλα ίσως να παίρναμε Mastery Badge, επειδή κάναμε πάρα πολύ καλό spot. Αν και με αυτό το άρμα είναι πολύ δύσκολο αυτό που είπα. Πάμε παρακάτω. Α, να δούμε τι χτυπήματα έχουμε κάνει. Εκτός από το TOG που τα χτυπήματα είναι 2 και φαίνεται η συνολική φθορά 1014, όπου η μία βολή πρέπει να ήταν γύρω στα 880 κάτι, καταστρέψαμε αυτό το όμικρον γιώτα με μια βολή η οποία έκανε 697 συνολική φθορά, λογικά έκανε penetration έτσι, το 3001D με 635, ένα OE experimental 232, αυτό δεν καταστράφηκε, ήταν κανονική η βολή, δηλαδή έκανε το μέγιστο που μπορούσε να κάνει στο σημείο που χτυπήσαμε. Προφανώς αυτή δεν έκανε penetration, γι' αυτό είναι μόνο 232. Αν έκανε penetration θα ήταν πολύ περισσότερο. Το ίδιο με το G1R, το οποίο εγώ υπολόγιζα ότι θα το κατέστρεφα γιατί υπολόγιζα ότι θα έκανε penetration. Το G1R, το οποίο για πολύ καιρό το έλεγα G1R1. Και ακόμη περισσότερο με το TAF-28, το οποίο απορώ στο TAF-28 πώς δεν κάναμε penetration. Έτσι, με ένα κανόνι το οποίο έχει 86, φαίνεται εδώ ή πρέπει να κλείσω την, ορίστε, το οποίο έχει μέση διατριπτικότητα 86. Το TAF-28 που μπορεί να έχει 86 ρε παιδιά και πόσο κλίση πρέπει να έχει, τέλος πάντων. Θα μου πεις έκανες το καλύτερο σου παιχνίδι και παραπονιέσαι, ναι, στο καλύτερο σου παιχνίδι και όταν παίζετε μπάλα, όταν παίζει μπάλα η ομάδα σας,
Εκεί που πρέπει να κάνετε παράπονα είναι στη νίκη, όχι στην ήττα. Στην ήττα φταίνε όλα. Στη νίκη πρέπει να κάνετε παράπονα. 3.111 hit points damage. 3 αντίπαλα άρματα καταστρέψαμε. 1.250 πόντι experience, base experience. Και εδώ μας δείχνει μόνο το high caliber. Φυσικά υπάρχουν το Omicron Iota το δικό μας που έκανε και αυτός πολύ καλό παιχνίδι με 4 kills και 1.206 πόντους. Και το VK 3000 αντί που ήταν δίπλα μου και το έβαλα λίγο και τις φωνές εκείνη την ώρα γιατί δεν φαινόταν κανένας άλλος αντίπαλος και δεν βγήκε από πίσω μου να πάει να περάσει πίσω από το TOG έτσι ώστε να του ρίχνουμε του TOG από δύο πλευρές και αυτός να μπορεί να ρίχνει συνέχεια γιατί καθόταν πίσω μου και δεν έριχνε όλες τις βολές που έπρεπε να ρίξει. Έχανε σε ταχύτητα βολών. Στην ουσία του έκανε λιγότερο damage ανά ώρα από ό,τι θα μπορούσε να κάνει αν πήγαινε πίσω από το TOG. Τέλος πάντων. Είπαμε παράπονα, αλλά στη νίκη κάνουμε τα παράπονα. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, καλύτερο παιχνίδι έκανε το VK 3001D με 959 πόντους, το TOG με 905, το οποίο το καημένο έπεσε πάνω στο κανόνι του KV2, τι να κάνουμε, και το τσιτό με 799. Να πούμε και το Χάμελ με τους 790, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά αυτοί οι δύο. Και να πάμε στην αναλυτική παρουσίαση. 7 βολές ρίξαμε όλες και όλες, οι οποίες θα μου πείτε ότι με 20 τόσα δευτερόλεπτα που κάνει για να γεμίσει το κανόνι είναι και πολλές, έτσι. Οι 6 βρήκανε στόχο και οι 6 δείχνει ότι κάνανε penetration. Δεν συνάδει αυτό βάσει λογικής με αυτά που έχουμε μάθει από το παιχνίδι. Εάν έκανε penetration το κανόνι, θα έπρεπε τότε, αφού έριχνα high explosive και έχουν μέση διατριτικότητα 86 και μέση φθορά 910, θα έπρεπε η μέση μου φθορά σε οποιαδήποτε βολή να ήταν 910. Που σημαίνει ότι είτε εδώ, σε αυτά τα τρία, θα έπρεπε να είχα μέσο όρο 910. Ξέρω εγώ, μείον 25% πόσο βγαίνει, 750 βγαίνει το πιο χαμηλό, ας πούμε, 730, δεν ξέρω πόσο είναι, 700, θα έπρεπε να είχαμε κάνει τουλάχιστον 700 πόντους. Και λέω σε αυτούς τους τρεις, γιατί αυτοί εδώ πέρα έχουν καταστραφεί τα άρματά τους, οπότε μπορεί να είχαν ένα hit point. Και θα έλεγε, τους έκανες όλους όσους μπορούσαν να γίνουν. Σε αυτά εδώ όμως, τα άρματα, υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν περισσότερα hit points damage, δηλαδή το TAF 28 δεν είχε μόνο 204 πόντους, είχε ξέρω εγώ 220, 230, 250, δεν θυμάμαι πόσο είχε. Λογικά αφού έγινε penetration θα έπρεπε να το κατέστρεφα. Γιατί το ελάχιστο που μπορώ να κάνω σε damage είναι 910-25%. Είπαμε πολλά παράπονα, αλλά έχω όντως πολλά παράπονα από αυτή τη μάχη. Φθορά από διασπορά 1. Έκανα ένα πόντο από διασπορά. Ένα, καλό γι' αυτό. Συνολική φθορά 3111 σε απόσταση 300 μέτρων και πάνω 204, αυτό πρέπει να ήταν στο TAF 28. Προσλαμβανόμενες βολές 4, 3 κάνανε διάτρηση, 1 χωρίς διάτρηση. Ευτυχώς οι 3 που κάνανε διάτρηση δεν μου κάνανε damage, θα μου πεις ευτυχώς και για αυτήν που δεν έκανε διάτρηση, έτσι σωστό. Φθορά που αποσόβησε η φθορά 635, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά στους 860 hit points που έχει το άρμα, μια χαρά είναι. Εχθρικά οχήματα με φθορά. 6 οχήματα καταφέραμε και κάναμε damage. Και φθήραμε, όπως το λέει εδώ στα ελληνικά. Φθορά φθήραμε και 3 καταστρέψαμε. Φθορά με δική σας συνεισφορά. Τώρα κάποιον κάναμε track, κάποιον κάναμε spot. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, αν ισχύει και τα δύο. 339 πόντι. Απόσταση που διανύθηκε 1,25 χιλιόμετρα. Πήραμε 34.478 credits. Αποζημίωση για φθορά από συμμάχους 162. Κάποιος μου έκανε damage. Κάποιος πρέπει να με χτύπησε, μάλλον. Δεν το κατάλαβα. Να τρακάραμε με κάποιον. Δεν νομίζω. Σύνολο για τη μάχη 34.640. Από αυτά για την επισκευή του οχήματος δώσαμε 2.322. Για ανεφοδιασμό πυρομαχικών 5.670 και βάλαμε στο ταμείο 26.648 credits. Το καλύτερο βέβαια από όλα ήταν αυτό, το οποίο είναι 1.250 base experience, 62 free experience. Είναι η μεγαλύτερη experience που έχω πάρει στο συγκεκριμένο άρμα, έτσι, η οποία επειδή ήταν η πρώτη νίκη της ημέρας πήγε επί 3 και έγινε 3.750 experience. 3.750 experience για να πάρω εγώ με το συγκεκριμένο άρμα,
Εδώ τώρα αυτό θα πρέπει να το δω, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά θα πρέπει να πάω να δω πίνακας τεχνολογία. Τα έχω χάσει, οχήματα διαθέσιμα στο γκαράζ, το KV2 είναι εδώ και μέση όρη αναμάχη. Έχω 421 experience. 421 experience. Άμα κάνω δηλαδή την διαίρεση 3750, μια στιγμή θα το κάνω. Θα πάρω το κομπιουτεράκι και θα το κάνω. 3750 διά 750 σκέτο έγραψα. 3750 διά 421 θα έπρεπε να παίξω 8,9 μάχες. Στην ένατη μάχη δηλαδή, με μέσο όρο αυτό που έχω πάρει μέχρι τώρα, θα είχα πάρει 3750 πόντους. Αυτά ήταν τα παράπονά μου, γιατί στην ουσία στα στατιστικά που σας έδειξα παράπονα έκανα περισσότερο παρά είπαμε για την μάχη. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ήταν μια μάχη την οποία, η οποία με έφερε και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την λύπη από αυτό το άγχος, την οργή, και από την άλλη του ότι έκανα μια πάρα πολύ καλή μάχη, πήρα το Mastery Batch First Class και χάρηκα. Ελπίζω εσείς να έχετε αντίστοιχα καλές μάχες και καλύτερες από αυτή, να δεν το συζητάμε, να προσέχετε και να είστε καλά.